Πέρα από κάθε αμφιβολία, το ζήτημα της υπογενετικότητας στην πατρίδα μας είναι το πλέον κρίσιμο, το οποίο θεωρεί ότι απειλεί τη συνέχεια του πολιτισμού μας σε ενότητα με τον τόπο που αυτός γεννήθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ αλλά και την έρευνα της διανέωσης που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, η χώρα μας κυριαρχείται δυστυχώς ακόμα από τα γερατιά και όχι από τα νιάτα. Τις χρονιές 2015, 2016 και 2017, οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις κατά 25 με 30.000 κατά μέσο όρο. Οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν παιδί σε ηλικία πάνω από 30 χρονών, ενώ οι περισσότερες γίνονται μητέρες σε ηλικίες 35 με 39, δηλαδή πολύ αργά. Βρισκόμαστε στις 1,36 γεννήσεις ανά γυναίκα, ποσοστό που είναι από τα πιο χαμηλά που υπάρχουν στον κόσμο. Όλα αυτά, σε σχέση με τη χαμηλή γονιμότητα και το γεγονός ότι το αρνητικό αυτό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων δεν φαίνεται να αναστρέφεται μέχρι το 2050, μας οδηγεί στη θλιβερή διαπίστωση ότι η χώρα μας βρίσκεται προς το παρόν σε ένα δύσκολο μονοπάτι. Η οικονομική κρίση, οι νεοφιλελεύθερες ακραίες και βίαιες πολιτικές που επιβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός ότι μας δοκίμασαν πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Διαδραμάτισαν έναν εξαιρετικά αρνητικό ρόλο για την επιδείνωση του προβλήματος και μάλιστα με διπλό τρόπο. Από τη μία πλευρά, οι νέες οικογένειες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη γέννηση και το μεγάλο με των παιδιών και από την άλλη πλευρά, ένας μεγάλος αριθμός νέων που θα μπορούσαν να αποκτήσουν οικογένειες με πόρους λόγω των ειδικοτήτων, τους αναφέρουμε στους επιστήμονες, δυστυχώς έφυγαν για το εξωτερικό. Οι πολίτες με δημοκρατική συνείδηση, όπως γίνεται και εδώ σήμερα, οφείλουν να απαντήσουν με την παραγωγή νέας σκέψης και κυρίως με τη δράση τους πάνω σε αυτό το πρόβλημα το δημογραφικό, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεξοχήν πολιτικό και γι' αυτό το λόγο είναι και ιδεολογικό. Στην επίκαιρη συζήτηση για την ανάγκη σύστασης ενός μεγάλου δημοκρατικού μετόπου, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που ο χώρος αυτός είναι γεγονός ότι το κέρδισε στην πράξη με το σπαθί του, όπως λέμε, αφού στάθηκε, έμεινε και αντιμετώπισε την κρίσιμη κατάσταση της χώρας, αλλά και τα κρίσιμα, από χρόνια εγκαταλειμμένα προβλήματα, το δημογραφικό ζήτημα, η υπογενετικότητα, η υπογονιμότητα πρέπει και είναι βέβαιο ότι θα έχουν κεντρική θέση. Αν οι πολίτες αυτού του δημοκρατικού μετόπου δεν το κάνουν με πράξη, δεν θα το κάνουν άλλοι πολιτικοί χώροι, όπως για παράδειγμα Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, αφού είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αποφασίσει να ιεραρχήσουν τις πολιτικές τους, κλείνοντας το μάτι στον ακροδεξιό λαϊκισμό και στον οικονομικό τομέα, στην απόλυτη κυριαρχία των παγκόσμιας εμβέλειας κεφαλουχικών ενώσεων και στους τοπικούς εκπροσώπους τους. Και αν θα εμφανιστούν ότι ενδιαφέρονται, θεωρώ ότι θα το κάνουν τελείως υποκριτικά και επιφανειακά. Στον αντίποδο, ο δημοκρατικός πολίτης ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας και όχι μόνο του εαυτού του. Ο δημοκρατικός πολίτης ορίζεται υπαρξιακά από τη θέση του στην κοινωνία, σε αντίθεση με εκείνους που ενδιαφέρονται μόνο για το παρόν και το μέλλον των εσόδων του και της ατομικότητάς τους. Τώρα, με τη συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων μας και της κυβέρνησής μας για την χαλάρωση της αυστηρής οικονομικής εποπτείας από τον Αύγουστο του 2018, οπότε και βγήκαμε από τα μνημόνια, κράτος, δημοκρατικά κόμματα, γυναικείες οργανώσεις, περιφέρειες και δήμοι, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να δράσουμε για να ανατρέψουμε την κακή πορεία στο δημογραφικό όπως και σε άλλα σημαντικά θέματα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ υποχρέωσή μου να δώσω συγχαρητήρια σε εκείνες και εκείνους που με τέτοιες εκδηλώσεις όπως η σημερινή ξεκινούν τον πολιτικό διάλογο για την απαιτούμενη συνεργασία. Προσωπικά, ως μητέρα τριών παιδιών, αλλά και από τη θέση που υπηρετώ στην κυβέρνηση, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και να γίνει μια στοχευμένη δημογραφική πολιτική. Και η αρχή είναι γεγονός ότι έχει γίνει. Πολλές από τις φίλες που βρίσκονται σήμερα εδώ έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και τώρα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που θα πω. Στο νομοσχέδιο λοιπόν που το Υπουργείο Εσωτερικών εισάγει τις ερχόμενες μέρες στη Βουλή για την ισότητα των φύλων, προσπαθούμε να στηρίξουμε κυρίως τη γυναίκα, τη μητέρα, είτε αυτή είναι εργαζόμενη είτε όχι, το πρόσωπο που είναι ο βασικός πυλώνας της οικογένειας. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη μέρημνα ως προς την γενική κοινωνική και επαγγελματική στήριξη των γυναικών, αλλά και με πρακτικά μέτρα. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπεται άδεια με αποδοχές εργαζόμενες, στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Επιπλέον, με συμφωνίες συνεργασίας που έχουμε υπογράψει ήδη
με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ έχουμε θέσει τις βάσεις για να εργαστούμε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε όλους τους τομείς της ισότητος, να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τις οικογένειές τους άμεσα, με εγκύτητα, μέσα στις πόλεις τους. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όλα τα Υπουργεία και όλοι οι φορείς εκπονούν δράσεις, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε στο πλευρό της οικογένειας, αλλά και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες κατάλληλες και γόνιμες, ώστε η ελληνική οικογένεια να μπορέσει να μεγαλώσει. Η έξοδος από τα μνημόνια μας ανοίγει τέτοιες δυνατότητες για σχετικές επενδύσεις, οι οποίες είχαν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ασφιχτικής οικονομικής εποπτείας. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα της κοινής δράσης για την Ελλάδα και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στις εργασίες της Εκκλησίας.